Ακάθεκτες οι φλόγες σε ένα τεράστιο μέτωπο από πυρκαγιές στη Νότια Κροατία είχαν για σύμμαχο την ξηρασία και τις υψηλότατες θερμοκρασίες. Εκατοντάδες στρέμματα πευκοδάσους, ελαιώνων και αμπελώνων έχουν γίνει στάχτη. Μάταιες οι επιχειρήσεις δύναμης 400 πυροσβεστών και 6 αεροπλάνων. Ο στόχος να μην φτάσουν οι φωτιές στα ορεινά χωριά επετέφθη, ωστόσο τα κτήματα, οι αγρικίες και τα δάση έγιναν στάχτη. Στην Ουγγαρία η καλοκαιρία ανετράπη από ισχυρές καταιγίδες που έδιωξαν τη ζέστη και έφεραν μπόρες, χαλαζόπτωση και καταστροφή. Με κινητά τηλέφωνα εκνηδιασμένοι Ούγγροι κατέγραφαν το Ιουλιανό χιονόνερο. Το ακραίο φαινόμενο προβληματίζει ακόμα και τους μετεωρολόγους που δυσκολεύονται να προσδιορίσουν με ακρίβεια επόμενα κρούσματα βαρύ χειμωνιά το κατά καλό καιρό. Η μισή Ρουμανία τσουρουφλίζεται από τον καύσωνα και η άλλη μισή έχει κατακλειστεί από τους χυμάρους που σχημάτισαν ισχυρές νεροποντές. Ιδιαίτερα στην περιοχή του Αράντ, το απογετευτικό σύστημα κατέρευσε κάτω από γέφυρα τρένου, δεκάδες αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στις λίμνες από τα λασπόνερα. Οι άνεμοι έριξαν δέντρα και η πυροσβεστική κλήθηκε να αναλάβει δράση υπό αντίξιες συνθήκες. Η καλοκαιριάτικη ευνίδια ανεμοθύελα στη Νότια Πολωνία άφησε στο πέρασμά της καταστροφή. Τεράστια δέντρα ξεριζώθηκαν και πέσαν πάνω σε αγροτόσπιτα. 30 κτίρια υπέστησαν ζημιές σε λιγότερο από 3 λεπτά. Ζημιές που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ. Στην Ιταλία όμως πέρα βρέχει, γιατί ο καύσωνας έχει κάνει τον κόσμο να πελαγώσει αναζητώντας διαφυγή στις παραλίες και στον Ίσκιο. Σαραντάρια χτύπησε ο υδράργυρος από τη Ρώμη μέχρι το Παλέρμο. Ο φετινός Ιούλιος είναι ο θερμότερος των τελευταίων δεκαετιών και ως τέτοιος θα τελειώσει. Η ζέστη όμως θα μακροημερεύσει μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.